Βρισκόμαστε στην πανέμορφη Ρεπετίστα, ιστορικός τόπος, κατάγεστε από εδώ. Να μας πείτε λίγο τις αναμνήσεις σας, τα συναισθήματά σας. Εδώ λοιπόν γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα, εδώ πήρα τις βασικές αρχές για να διεκδικήσω ό,τι έκανα στη ζωή μου και πρέπει να πω ότι αυτό εδώ ήταν το παλιό μας σχολείο, το οποίο είναι τώρα πολιτισμικό κέντρο. Δίπλα μας είναι η εκκλησία και η πλατεία βέβαια του χωριού μας. Στο επάνω μέρος είναι το καινούργιο σχολείο που έγινε και εν συνεχεία, τότε πλέον που είχε το χωριό μας περίπου 450 κατοίκους, με μεγάλη παραγωγή, κάθε οικογένεια είχε τη δικιά της παραγωγή. Οι τράπεζες πρέπει να πω ήταν γεμάτες το 1960-70, το 1975-80 και στόχος όλων των οικογενειών ήταν πώς να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Έτσι λοιπόν και εμείς που είμαστε 4 αδέρφια, εγώ είμαι ο μικρότερος, πήραμε τους δρόμους για τις σπουδές. Δεν ξέρω αν ήταν ο καλύτερος επαγγελματικός προσανατολισμός για τις οικογένειες εκείνης της εποχής, αλλά είναι καλύτερα κανείς να εξάγει επιστήμονες παρά να εξάγει εργάτες στο εξωτερικό. Οι γονείς σας τι όνειρα είχαν για σας? Το σκεφτότανε από την αρχή που παντρεύτηκαν ότι θέλανε τα παιδιά τους να σπουδάσουν? Οι γονείς μου ήταν δύο νέοι άνθρωποι, ορφανοί και οι δύο, και μάλιστα πρέπει να πω ότι παντρεύτηκαν κλέβοντας ο ένας τον άλλον και είχαν όνειρα λοιπόν στη ζωή τους πώς να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Πάνω στη Σαρμανίτσα, όταν γεννιόταν κάθε ένα από τα παιδιά, η μάνα μου και ο πατέρας μου κάναν όνειρο λοιπόν πώς να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Όλοι μας λοιπόν συμμετείχαμε σε αυτές τις δουλειές εδώ στο χωριό, στην περιοχή, και καταφέραμε να κάνουμε ό,τι κάναμε μέχρι σήμερα. Θέλω να πω ότι είχε μια τάξη, το χωριό τούτο φημιζόταν για τον οικοκυριό του. Μάλιστα πολλοί μας λέγανε από τα γύρω χωριά ότι μοιάζουμε με τους Εβραίους για τον οικοκύριμα και για το εμπόριο. Άρα λοιπόν έτσι με αυτόν τον τρόπο πρέπει να πω ότι το σχολείο αυτό τότε είχε πολλά παιδιά, είχε περίπου 150 παιδιά. Εν συνεχεία φτιάξαμε το καινούριο σχολείο και τώρα είμαστε στη φάση που μαζεύεται ο περισσότερος κόσμος το καλοκαίρι, το χειμώνα είναι περίπου 70-80 άνθρωποι εδώ σε αυτή την περιοχή. Επισκέπτεστε κι εσείς συχνά το χωριό? Εμείς ερχόμαστε πολύ τακτικά στο πατρικό μας σπίτι. Περίπου δύο φορές το μήνα είμαστε εδώ, μας αρέσει. Έχουμε ανοιχτό το σπίτι με ό,τι αυτό σημαίνει. Υπάρχει λοιπόν μια οικογένεια που βοηθάει στο να είναι ανοιχτό το σπίτι μας. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να κρατήσουμε τις μνήμες μας ζωντανές. Αυτό που μάθαμε εκείνα τα χρόνια στο σχολείο μας ήταν οι αρχές. Να πρέπει κανείς να σέβεται, να είναι δίκαιος, να διεκδικεί. Θυμάμαι μικρό παιδί, 6-7 χρονών, έπεσα στην πλατεία, ερχόταν ο πατέρας μου να με πάρει, να μου πει «Έλα παιδί μου, να φάμε παρέα, το τραπέζι είναι στρωμένο». Ούτε εγώ λοιπόν μπορούσα να λείπω, αλλά ούτε εκείνοι ξεκινούσαν το τραπέζι να φάνε. Βασικές αρχές μέσα σε αυτή την πλατεία, κάθε απόκριες, Πάσχα, Χριστούγεννα γινόταν γλέντια, πανηγύρια και όλοι μαζί. Ήταν όλη μια οικογένεια, όλο το χωριό μια οικογένεια. Ξέρετε, στο χωριό το σαλόνι του σπιτιού του καθενός είναι η πλατεία του χωριού. Και εδώ λοιπόν κάθε φορά ο καθένας γνωρίζει λεπτομέρειες για τον διπλανό. Αυτά βοηθούσαν και βοηθούν πάρα πολύ, ούτως ώστε τα ψυχολογικά προβλήματα ήταν πολύ λιγότερα. Ενώ βλέπετε τώρα στις μεγαλοπόλεις, ο ένας παντρεύει το γιο του στην πολυκατοικία και ο διπλανός δεν ξέρετε. Ή δεν ξέρει, ή τουλάχιστον ξέρω εγώ συμβαίνει, δεν λένε καλημέρα, καλησπέρα στα διπλανά διαμερίσματα. Είναι μια άλλη. Αυτό τα παιδιά δεν έμαθαν να παίζουν στην Αθήνα και στις μεγάλες πόλεις. Εδώ λοιπόν είμαστε έξω στα γήπεδα, στις πλατείες, στις αλάνες και χορτάσαμε παιχνίδι όλοι μας και βέβαια αυτό μας κάνει πολύ δυνατούς, μας έκανε σκληροτράχυλους να ανεβαίνουμε τη σκάλα της ζωής αποκτώντας κάθε φορά κάτι καινούριο και αυτό να μας κάνει τώρα ικανούς και σε αυτή την κρίση να τα αντιμετωπίζουμε λίγο καλύτερα τα πράγματα και να μην στενοχωριόμαστε περισσότερο, αν και ελπίζω και πιστεύω ακράδαντα ότι η χώρα μας θα τα καταφέρει. Θα τα καταφέρει αρκεί να κάνουμε ένα restart, δηλαδή ξεκινώντας πάλι από την αρχή. Να διεκδικούμε, όπως είπε ο Ομπάμα στο Κογκρέσο στην τελευταία του ομιλία, όχι από το κράτος να μας διορίσει ή να μας βάλει στην τράπεζα, αλλά ο καθένα μας να προσπαθήσουμε λίγο περισσότερο και να ξοδεύουμε λιγότερο. Και είμαι πεπισμένος με αυτόν τον τρόπο ότι η χώρα μας, έχοντας σαν πρώτο πυλώνα τον τουρισμό, και μαζί με αυτόν τον ιατρο τουρισμό όπως κάνουμε σήμερα στα όμορφα Γιάννα, έχοντας σαν δεύτερο πυλώνα την αγροτοκτηνοτροφία,
δεν μπορεί να έχει η Αυστρία περισσότερα κτηνοτροφικά προϊόντα από εμάς. Έχοντας σαν τρίτο πυλώνα την ναυτιλία μας, που είμαστε λοιπόν η δεύτερη, τρίτη, τέταρτη στον κόσμο στα καράβια, καραβοκύρδες. Μέσα σε αυτά λοιπόν το έξυπνο μυαλό του Στάθη, του Παργαρίδη, που κατάφερε να εξάγει το ίντερνετ και αυτά που κάνει στο εξωτερικό, όπως το έκανε το παλικάρι ο μαθηματικός, που από τη γιαγιά του πήρε τα μελίσια και πήρε και τους ντοματοπολτέδες από τους ντομάτες το καλοκαίρι και τις εξάγει με συσκευασία σε όλα τα μέρη του εξωτερικού, όπως έκανε ο γιατρός που ο πατέρας του είχε 100 αγελάδες και έκανε συνεταιρισμό στη Λάρισα και έχει λοιπόν μεγάλη παραγωγή, έτσι πλέον οι νέοι μας μπορούν κατά τη γνώμη μου να μπορέσουν να τα καταφέρουν, να ξεκινήσουν κάτι από αυτό που έχουμε σήμερα. Μαζί με αυτά χρειαζόμαστε ένα μικρότερο και πιο ευέλικτο κράτος, πρέπει να το κάνουμε, δεν μπορεί να γίνει σε μια μέρα και χρειαζόμαστε να πάρουμε και ένα σύστημα φορολογικό από τις σκανδιναβικές χώρες, ούτως ώστε όσοι βγάζουν να πληρώνουν. Και όσοι από εμάς μπορούμε να μαγειρέψουμε στο σπίτι μας, ας δίνουμε το πρώτο πιάτο στο διπλανό μας. Αν αυτά τα κάνουμε σε ένα βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα ενός έτους και σε ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα πενταετίας, θα είμαστε από τις καλύτερες χώρες. Ήμασταν σε καλύτερη μοίρα πριν από 20-30 χρόνια, από πολλούς. Κάπου ξέφυγε το τιμόνι, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να το βάλουμε πάλι στον ορθό δρόμο. Όπως βλέπετε, οι νύφες εδώ, λίγο ψηλά και μακρύτερα. Εδώ, αλλά εκείνο που είχε λοιπόν, ήθελε τα εγγόνια από πάνω. Καταλάβατε. Και ο πατέρας μου είχε πάρει ένα μετάλλιο και εθνικές αντίστασης. Σε αυτή την τελευταία αίθουσα είμαι στο δημοτικό σχολείο. Και εν συνεχεία λοιπόν, αυτή η σχολή έχει ένα σχήμα P. Έγινε επί αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος όταν ήταν Αρχιεπίσκοπος Αθηνών. Έγινε με στόχο λοιπόν να βγαίνουν εκπαιδευτικοί και οι ιεροδιδάσκαλοι να πηγαίνουν μέσα στη Βόρειο Ήπειρο. Βέβαια, αρκετοί, οι περισσότεροι σπούδασαν μόνο και μετά πήγαν σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Αρκετοί από αυτούς πήγαν στη Βόρειο Ήπειρο. Φαίνεται ότι η σχολή έχει ένα σχήμα P, στο μέσον είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία που συνέχεια εδώ, όπως καλή ώρα τώρα έχουμε τους χαιρετισμούς, πηγαίναμε και ακούγαμε εμείς στην Εκκλησία μας τακτικά όταν υπήρχαν οι χαιρετισμοί και οι εκκλησιασμοί. Από εδώ λοιπόν, από αυτό το φυτώριο για 100 περίπου χρόνια, έβγαλε πάρα πολλούς επιστήμονες στην Ήπειρο, από την Ήπειρο και από όλη την Ελλάδα. Δίναμε περίπου εξετάσεις 400-500 και παίρνανε 30, εκ των οποίων οι πρώτοι 20 βρισκόταν με μια υποτροφία και οι υπόλοιποι πληρώνανε ένα μικρό τίμημα και υπήρχε αλληλεγγύη κάθε φορά της αριστείας, ποιοι δηλαδή θα ήταν οι καλύτεροι. Και είχαμε πρότυπα από κάποιους, όσοι από εμάς ήμασταν στις μικρότερες τάξεις, βλέπαμε από όσοι τελειώνανε ποιοι πηγαίναν στην ιατρική, ποιοι πηγαίναν στη γεωπονία, ποιοι πηγαίναν στο πολυτεχνείο. Άρα τους είχαμε για πρότυπα αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν έχουμε να θυμόμαστε από αυτή τη σχολή αναμνήσεις πάρα πολύ καλές. Από τη σχολή λοιπόν ερχόμαστε βόλτα στις πηγές. Εδώ κάθε στα διαλύματα ερχόμαστε λοιπόν και κάναμε τη βόλτα μας στη σχολή όταν είμαστε είτε στο Λύκειο είτε στο Γυμνάσιο και κάναμε τις βόλτες μας. Εδώ λοιπόν υπάρχει εξής ιστορία. Αυτό ήταν ένα φυλάκιο το οποίο τώρα έγινε, όπως καταλαβαίνετε, ένα πολύ ωραίο πολιτιστικό κέντρο. Σε αυτό το φυλάκιο ερχόντουσαν από το τάγμα Καλπακίου κάθε φορά 2-3 φαντάροι. Αλλά στο τάγμα Καλπακίου ήταν πάντα οι ανεπιθύμητοι. Και οι ανεπιθύμητοι που ήταν όλοι αριστεροί. Μέχρι που έγραψε ο Γκατσογιάννης το βιβλίο Ελένη, για ποιο λόγο ο Βελαΐτης από το χωριό του Γκατσογιάννη δίκασε τη μάνα του με λαϊκό δικαστήριο. Άρα λοιπόν εδώ πράγματι, εμείς πράγματι ερχόμαστε εδώ και συνήθως γινόταν ανταλλαγή απόψεων με τους στρατιώτες που ήταν ανεπιθύμητοι που τους φέραν στο Καλπάκι και έτσι εξηγεί ο Γκατσογιάννης πώς οι Βελαΐτες οι περισσότεροι είναι αριστεροί.